ο κύριος Τσίπρας έχει περάσει από εκεί. Είναι η πρώτη συνάντηση που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Για πείτε μας λοιπόν το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα. Ξεκινώ εγώ. Πριν από περίπου 5 λεπτά ξεκίνησε η συνάντηση. Υπήρξε και ένας μικρός, ένας σύντομος φυσικός διάλογος των δύο ανδρών μπροστά στην κάμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας παρατήρησε ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Μικρές αλλαγές, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όπως του είπε ο Αλέξης Τσίπρας, χαμογελώντας, βλέπω, ξεκίνησε στις μεταρρυθμίσεις. Τώρα στο διατάφτα. Επί της ουσίας είναι μια εθνική πρωτοβουλία, όπως λένε στην κυβέρνηση, την οποία αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Τι αναζητείτε? Αναζητείτε συνένεση, και με αυτό το κλίμα προσέρχεται η κυβέρνηση στις συγκεκριμένες συναντήσεις. Είχαμε και τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγο, που έκανε λόγο για άσκηση συνένεσης και κατέληξε ότι δεν επιθυμούν όλο αυτό το θέμα να μετατραπεί σε επικοινωνιακό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είναι τρεις οι βασικοί άξονες της κυβερνητικής πρότασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά δεν κατεβαίνει με ένα έτοιμο νομοσχέδιο. Κατεβαίνει με τρεις συγκεκριμένες προτάσεις, κατεβαίνει με διάθεση να ακούσει και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η μία κόκκινη και μοναδική γραμμή που θέτει η κυβέρνηση έχει να κάνει με την ισοτιμία της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Αν θα προσμετράτε ή όχι στο αποτέλεσμα. Ακριβώς τρόπο.